Παρακαλώ. Γεια σας. Τηλεφωνώ από την Νομαρχία Αθηνών. Θα μπορούσα να μιλήσω με το γραφείο του κυρίου Πορτοσάλτε? Ποια νομαρχία? Δεν υπάρχει νομαρχία. Πάει, πεθάνατε εσείς, δεν σας το είπανε. Περιφέρειες, πού ζείτε? Και είστε και στο γραφείο του νομάρχη. Τι λένε από το σγουρό, θα βγει? Τι να σας πω? Έχει ακουστεί ότι άμα βγει θα το κάνει ίσιο. Όχι. Τι να σας πω, θα μπορούσα να μιλήσω λίγο με το γραφείο? Λέγεται. Α, γεια σας. Γεια σας. Αυτή την περαίωση ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα, μπορείτε να μου πείτε? Με χαρά, βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ο σύζυγός μου ήταν ιδιωτικός. Τι ήτανε? Ιδιωτικός υπάλληλος. Και τώρα τι είναι, χώμα? Το όπατο Παπαναγιά μου είναι νέος ακόμα, αλλά έχει περάσει έμφραγμα και είναι συνταξιούχος. Δηλαδή. Ένα βήμα πριν το χώμα. Τι απαπαπαπα. Έχει, μη μου λες τέτοια τώρα. Ναι, καλά, έλα. Δεν ξέρω εγώ, τι έλα. Λοιπόν, όχι, είναι 56 χρονών, αμαρτία δεν είναι. Άμα είναι να σε βρει, και στα 12. Καλά, ναι, σωστά. Τι. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι σας πιάνει μια έξτρα παραπάνω θέση ο χάρος στο κρεβάτι. Κάθεται εκεί, περιμένει και αυτός που μονητικά κοιμάστε μαζί, Και λες, είναι για μένα ή για τον άλλο με το έφραγμα? Καί έχω πάρει. Ναι, ναι, παρακαλώ. Δηλαδή μιλάω με σοβαρό άνθρωπο. Καλά τα ρωτάνε αυτά. Εννοείται ότι μιλάτε με σοβαρό άνθρωπο. Άκου την απορία μου τώρα. Παρακαλώ, ποια είναι η απορία σας? Έρχεται χαρτί περαίωσης. Ναι, πόσο? 7.000. Α, είδες που έχει θέση τελικά ο χάρος μες στο σπίτι? Με τα 7.000 θα έρθει κι άλλο έμφραγμα. Θα έρθει και εγκεφαλικός, το λέω, εγώ στο λέω. Αυτό δηλαδή έχετε να μου πείτε? Ω, τι ήθελες να σου πω το άλλο, να πας να τα πληρώσεις, πού θα τα βρεις? Μα αυτό ακριβώς. Μα το ξέρω. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Τίποτα, μήπως να πιάνεις κι εσύ αγκαλιά αυτόν τον μαυροφορεμένο στο κρεβάτι? Αχ, Παναγιά, μαγρίεψες τώρα.